αργά, γιατί ακόμα δεν έχει αποκατασταθεί το πρόβλημα των φωνητικών μουχουρδών. Εισαγωγικά να θυμίσω ότι αυτή η εξεταστική έχει σταθεί με ομόφωνη απόφαση της Ολομέλειας Βουλής και είχε τίτλο «Διερεύνηση των σκανδάλων στον χώρο της υγείας». Ήδη βρισκόμαστε στον τελευταίο πυλώνα διερεύνησης της Επιτροπής μας. Έχουν διερευνηθεί ήδη το ρίγκος δυνάν, αρθροσκοπήσεις και το φάρμακο και αφορά πλέον τις υποθέσεις του κελπνού. Εισαγωγικά η Επιτροπή μας όταν ξεκίνησε με κάποια πορίσματα και εκθέσεις ελεκτικών αρχών όπως είναι ο ΣΕΙΠ, ο ΣΔΟΕ, το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και οι Ορκωτοί Λογιστές και διάφορα άλλα έγγραφα που είχαμε δημόσιο χαρακτήρα που αναχρονολογούνταν από το 2010 και εντεύθεν. Με βάση αυτά τα έγγραφα που συγκροτήθηκε η Επιτροπή μας, θεωρήσαμε ότι είναι εκθέσεις και πορίσματα όπου επισήμαναν πραγματικά τεράστιες παθογένειες από το χρόνο ίδρυσης και λειτουργίας του κελπνού μέχρι σήμερα. Και με αυτά τα υλικά ξεκίνησε η Επιτροπή μας, καλώντας σε συνεχεία μάρτυρες και εξετάζοντάς τους ενόρκως στην Επιτροπή μας. Από εδώ παρήλασαν και υπεύθυνοι των αρχών αυτών και μάρτυρες της διοικητικής πυραμίδας του κελπνού. Κύριε Πρόεδρε, επειδή τελευταία ακούω μία ρητορική και επιχειρηματολογία για δίωξη πολιτικών αντιπάλων, για προσβολή τιμής και υπόλοιψης κλπ., θα θυμίσω ότι το θέμα της διαφθοράς έχει συζητηθεί πολλαπλώς και στην Επιτροπή μας και στην Ολομέλεια, σχετικά και αναφορικά με σειρά σκανδάλων, όπως το παλιότερα του κ. Τσοχατζόπουλου, τώρα του κ. Παπαντονίου, και υποθέσεις που είχαν πραγματικά τεράστιο οικονομική ζημιά για το ελληνικό δημόσιο και τις γνωρίζει πάρα πολύ καλά και ο Έλληνας πολίτης και ο ελληνικός λαός. Η πολιτική διαφθορά ήταν δεδομένη τα χρόνια αυτά και επειδή πολλές φορές εδώ μέσα συνάδελφοι άλλων παρατάξεων, άλλων κομμάτων αντιδρούσαν στην επιχειρηματολογία μας γι' αυτό, εμείς είπαμε και επαναλαμβάνουμε. Όταν μιλήσαμε και είπαμε για την πολιτική διαφθορά, δεν μιλήσαμε με κείμενα του ΣΥΡΙΖΑ ή απόψεις των στελεχών μας. Στηριχθήκαμε σε απόψεις, κείμενα και πορίσματα και εκθέσεις ανθρώπων που δεν έχουν καμία σχέση με το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ και καμία σχέση με την κυβέρνηση. Και αναφέρομαι ασφαλώς σε όλες τις εκθέσεις του κ. Ραγκετζή από το 10 έως το 14, αναφέρομαι στην έκθεση του Γενικού Γραμματέα, του πρώην Γενικού Γραμματέα Διαφάνειας, του κ. Σούρλα, αναφέρομαι στις απόψεις του κ. Κρυμαστινού, αναφέρομαι στις εκθέσεις του ΣΕΙΠ, του ΣΔΟΕ, του Γενικού Λογιστήριου του Κράτους κλπ. Στην εισαγωγή πρέπει να σας πω ότι παράλληλα να σας πω ότι το πόρισμα σήμερα διαρθρώνεται σε τρία επιμέρους κείμενα. Είναι το κύριο πόρισμα αυτό που θα σας πω και όλα τα θέματα τα οποία θεωρούσα ότι είναι αντιγραφή ή αναφέρονται σε ήδη άλλα κείμενα είτε αρχών, είτε πορισμάτων, είτε εισαγγελέων, είτε του τομικού κλιμακίου το περιλάμβαμε σε ένα παράρτημα που λέγεται παράρτημα 1. Εκεί περιλαμβάνεται και η εισαγωγή εκτεταμένη όπου αναλύει το φαινόμενο της διαφθοράς υπό γενική έννοια και το φαινόμενο της διαφθοράς στην υγεία ειδικότερα. Επίσης υπάρχει και ένα δεύτερο παράρτημα, το παράρτημα 2, στο οποίο γι' αυτό το πόρισμα άλλωστε έγινε σε μια λογική, έχει ένα λογικό όγκο των 150 σελίδων. Κατορθώθηκε αυτό γιατί έχουμε και ένα δεύτερο παράρτημα, όπου εκεί υπάρχουν όλες η αξιολόγηση όλων των μαρτυρικών καταθέσεων. Γι' αυτό δεν αποτυπώνονται οι μαρτυρικές καταθέσεις αυτούσες στο κυρίω κείμενο. Άρα λοιπόν σήμερα έχουμε το κύριο λοιπόν πόρισμα με το οποίο θα ασχοληθούμε. Στην εισαγωγή του παραρτήματος 1 υπάρχει ένα εκτεταμένο κεφάλαιο που αναφέρεται στην ποινική ευθύνη των υπουργών. Ομιλών και νομίζω και πλειάδα επιστημόνων, νομικών, καθηγητών πανεπιστημίου, δικαστών, δικηγόρων και άλλων που ασχολούνται με την νομική επιστήμη, είχαν εκφράσει ανύποπτο χρόνο ότι η ποινική ευθύνη των υπουργών διακρίνεται από δύο έννοιες και τις επαναλαμβάνω. Είναι η έννοια κατά την εκτέλεση των υπουργικών καθηκόντων και επευκαιρία των υπουργικών καθηκόντων. Αυτό είναι σημαντική αυτή η διάκριση, κύριοι συνάδελφοι, γιατί με βάση αυτή τη διάκριση εμείς τοποθετούμαστε ως πλειοψηφία, ως ΣΥΡΙΖΑ και εγώ ως ηγητής, ότι κοινά ποινικά αδικήματα πλην του αδικήματος της απιστίας, που είναι κατεξοχήν υπουργικό αδίκημα, κοινά ποινικά αδικήματα όπως είναι η απάτη, η εκβίαση, πιθανόν η πλαστογραφία ή σε κάποιο κακουργήματος, η ψηνή βεβαίωση που έχουμε σήμερα εδώ για τους διοικητικούς υπαλλήλους, δεν μπορούν να συνάπτονται και δεν μπορούν να δεχτούμε ότι μπορούν να τηλούνται κατά τη διάρκεια των πολιτικών καθηκόντων. Δηλαδή, την ώρα που ορκίζεται ο υπουργός του θα εκτελέσει τα καθήκοντά του σύμφωνα με το Σύνταγμα και τους νόμους, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να δεχτούμε ότι μέσα στα καθήκοντά του, στις αρμοδιότητες του, μπορεί να είναι η διάπραξη τέτοιων κοινικών ποινικών δικαιωμάτων
αδικημάτων, ούτως ώστε να ισχύει η σύντομη παραγραφή της παραγράφου 3 του άρθρου 86. Αυτά θα τα δείτε εν εκτάσεις στο παράρτημα 1, όπου αναλύεται με παραπομπή σε πλήθος νομολογίας, θεωρίας, απόψεις συνταγματολόγων, σημερινών βουλευτών όπως τον κύριο Λοβέρτο και τον κύριο Βενιζέλο. Και θα δείτε ότι υπάρχει πάρα πολύ ιδιαίτερο ενδιαφέρον και σημαντικό, νομίζω, θα είναι στην κατακλείδα του σημερινή μας ομιλίας θα αναφερθώ σε αυτό. Αναφέρω επίσης εκ προημίου ότι, κύριε Πρόεδρε και κύριοι συνάδελφοι, σήμερα, για να επικαλείται κάποιος και να λέει ότι επιδιώκουμε την εξόντωση των πολιτικών αντιπάλων, θα τους παραπέψω να διαβάσουν την έκθεση του κυρίου Σούλα του 2013 για τα πεπραγμένα 11 και 12 και τις εκθέσεις του κυρίου Ρακετζή 11, 12, 13 και 14, όπου αποτυπώνονται, απεικονίζονται και αποδεικνύονται, τονίζω τη λέξη αποδεικνύονται, σημεία και τέρατα για το ζήτημα της διαφθοράς και υπογενική έννοια και ειδικότερα για το ζήτημα της διαφθοράς στην υγεία. Παραπέμπομαι λοιπόν και εγώ εισηγητής και η πλειοψηφία του ΣΥΡΙΖΑ, όχι σε δικά μας κείμενα, όχι σε δικά μας θεωρητικές κατασκευές, στα κείμενα των δικών τους ανθρώπων, των δικών τους παιδιών, των δικών τους επιστημόνων, των δικών τους ειδικών που ήταν διορισμένοι σε πολύ εξέχουσες θέσεις. Η θέση του Γενικού Γραμματέα Διαφάνειας και Δικαιωμάτων δεν είναι απλώς εξέχουσα, είναι η κατεξοχήν θέση που έχει σχέση με το θέμα της διαφθοράς και στην υγεία, αλλά και γενικότερα στο ελληνικό δημόσιο. Υπάρχει διαφθορά στην υγεία, ήταν το βασικό ερώτημα στην Επιτροπή μας. Η απάντησή μας ήταν ότι αν υπάρχει διαφθορά, υπάρχει κυρίως στην υγεία, γιατί με στοιχεία τα οποία είχαμε εκθέσει και παραπέμπουμε και στα πρακτικά τα οποία στα παράρτημα 1 και παράρτημα 2, θα δείτε ότι ειδικά οι διαφθορές στον χώρο της υγείας, αν συνδυαστεί με τη διαφθορά στον χώρο των εξοπλιστικών, κύριε Πρόεδρε, αν δεν είναι αποκλειστική αιτία, είναι η βασικότερη αιτία χρεοκοπίας και πτώχευσης της χώρας. Και το τονίζω. Η βασικότερη αιτία χρεοκοπίας της χώρας, και να το ακούσουν αυτό και οι πολίτες και η ελληνική κοινωνία. Και αν έχει κανένας αμφιβολία περί αυτών, δεν έχει παρά να ανατρέξει. Έχουμε δώσει αντίγραφα, βέβαια, και είναι καθημερινά στα πρακτικά και στα αρχεία της Επιτροπής μας, να ανατρέξει στις εκθέσεις του κ. Κρεμαστινού, του κ. Ρακετζή και του κ. Σούρλα. Θυμίζω, ακριβώς πριν πάω στο διατάφτα στα πορίσματα της εισήγησής μου, θυμίζω ότι καταγγείλαμε εδώ μέσα, αλλά και στην ομέλεια της Βουλής, ότι το 2013 έγινε μια καταγγελία από τον κύριο Σούρλα και δεν είδαμε κινηθεί καμία δικαστική και εισαγγελική αρχή, κύριε Πρόεδρε. Τι είπε δηλαδή ο κύριος Σούρλας, πέραν των άλλων? Είπε καταρχήν ότι η διαφθορά είναι 12 με 15 δις ετησίως. Κάντε μια αναγωγή στα τελευταία 8-10 χρόνια της κρίσης να καταλάβετε λοιπόν που είναι η χρεοκοπία και το χρέος της χώρας. 12 με 15 δις ετησίως. Και αυτό μάλιστα με πολύ στενό υπολογισμό και στην ερμηνεία. Τι είπε λοιπόν ο κ. Σούλας, και το παραλαμβάνω τώρα για να ακουστεί δημόσια, κύριε Πρόεδρε. Το 2013 κατήγγειλε λοιπόν στην έκθεσή του, την οποία σε αντίγραφο επικυρωμένο καταθέσαμε στα πρακτικά και υπάρχει, ότι το ποινικό τμήμα του Υπουργείου Δικαιοσύνης επέβαλε πρόστιμο σε διάφορες φαρμακευτικές εταιρείες στη ΣΥΠΑ, διότι δωροδοκούσαν συστηματικά κρατικούς αξιωματούχους για να προωθούν τα φαρμακευτικά τους προϊόντα. Και ενώ από το 2013 καταγγέλλεται, μέχρι σήμερα δεν είδαμε να κινείται καμία αρμόδια δημόσια, εισαγγελική, δικαστική, αλλά και, εγώ λέω και γιατί όχι, μια κοινοβουλευτική αρχή για να διερευνήσει τα καταγγελόμενα από τον κύριο Σούρλα. Απλώς το τονίζω αυτό και το υπογραμμίζω για να καταδείξουμε ότι οι σημερινές κραυγές περί στόχευσης των τιμής και υπόλοιψης ή στόχευσης πολιτικών αντιπάλων πρέπει να πέσει στο κοινό, γιατί είναι τόσο αυθαίρετες και έολες, διότι τα στοιχεία με τα οποία φτιάξαμε και συζητήσαμε την Επιτροπή μας ήταν συγκλονιστικά, μπορώ να πω. Και αν δεν θέλω να, κύριοι, κάποιοι άνθρωποι να δουν τι έλεγε ο Ρακετζής και ο Σούλας και ο Κρεμαστινός και το Ίδρυμα Μαραγκοπούλου κλπ. Εγώ θα πω να πάνε να ερευνήσουν την επερώτηση της κυρίας Μπακογιάννη, του κυρίου Μαρκογιαννάκη, του κυρίου Αβγιαννάκη, του κυρίου Κιλτίδη και του κυρίου Κοντογιάννη. Τι έλεγε? Μιλούσε για πυράγχας στον χώρο της υγείας. Πότε? Το 2011, παρακαλώ, κύριοι συνάδελφοι, ακριβώς στην καρδιά της οικονομικής κρίσης, όταν πλέον κατά την ιδιώδη διαδρομή πλέον οδηγούνταν η χώρα πλέον στην πτώχευση, στη χρεοκοπία και στην απαξίωση. Επίσης, θα ήταν παράληψη να τα ανέφερα τι μας είπα εδώ στην προηγούμενη Επιτροπή η κυρία Παπαγιαννίδου και ο κύριος Πάχτας, δύο κορυφαίοι επιθεωρητές της Τράπεζας της Ελλάδος, σχετικά με το περίφημο success story της μεγάλης και επιτυχημένης οικονομίας και επιτυχημένης Ελλάδας. Και αναφέρονται στη δεκαετία του 2000-2010. Η κυρία Παπαγιαννίδου είπε ότι αυτή η περίοδος ήταν ένα πάρτι που κανένας δεν ήθελε να χαλάσει,
ο δε κύριος Πάχτας, που ακόμα πιο χαρακτηριστικά απεκάλεσε την περίοδο αυτή μια φούσκα που κανένας δεν ήθελε να σπάσει. Και το τέλος, το τελευταίο έγγραφο το οποίο είχαμε προσκομίσει στην Επιτροπή ως αποδεικτικό στοιχείο, τουλάχιστον να συμφωνήσουμε ότι πράγματι υπήρχε διαφθορά, πέραν της οικονομικής και πολιτική διαφθορά την περίοδο αυτή, ήταν, κύριε Πρόεδρε, μερικά αντίγραφα από το περίφημο σύγγραμμα του Πέτερ Γκέτσε, τον Δανού καθηγητή, ο οποίος από υπεύθυνος μιας μεγάλης ενός φαρμακευτικού κολοσσού πλέον πέρασε στην καθηγησία και έβγαλε ένα υπέροχο βιβλίο, Φωνικά φάρμακα και οργανωμένο έγκλημα. Εκεί θα δείτε πλέον ότι μιλάει για πολύ ελάχιστους βέβαια καθηγητές πανεπιστημίου που ξέχασαν τον όρκο του Ιπποκράτη και έγιναν τα πληρωμένα πιστόλια των φαρμακευτικών εταιριών. Μιλάει για τους γνωμηγέτες, ορισμένους γιατρούς, δηλαδή αυτοί που καθοδηγούν την κοινή γνώμη, ακόμα και την επιστημονική κοινότητα προς ορισμένες κατευθύνσεις. Και είναι συγκλονιστικά αυτά να τα λέει ένας καθηγητής πανεπιστημίου, πρώην υπεύθυνος επιστημονικός συνεργάτης ενός φαρμακευτικού κολοσσού. Είναι τα έγγραφα αυτά, τα έχουμε καταθέσει όλα και είναι στις κούτες των εγγράφων και μπορεί ο καθένας να πάει να τα δει. Και ένα τελευταίο εισαγωγικό είναι ότι στο τέλος της εισαγωγής μας μιλάμε ότι όλο αυτό που διερευνήσαμε σχετικά με το κελεπνό της αρθροσκοπήσης και το ερήκος Ντινάν ήταν συνέπεια και της πολιτικής διαφθοράς αλλά και κυρίως των πελατειακών σχέσεων. Θα δείτε ένα κεφάλαιο στο οποίο παραπέμπουμε τις αυθεντικότερες απόψεις για το πελατειακό και ροσφυτολογικό κράτος στην Ελλάδα που οικοδομήθηκε μετά το 90, απόψεις του Λιγερού, του Αλιβιζάτου, του κυρίου του Βινιζέλου του ίδιου και επιστημόνων που κάθε άλλο παρά οποιαδήποτε σχέση έχουν με το ΣΥΡΙΖΑ. Πάμε λοιπόν τώρα στο πόρισμά μας. Το πόρισμα λοιπόν στο κεφάλαιο 1 είναι η εισαγωγή, στο κεφάλαιο 2 είναι το κελπνό. Ξεκινάμε με το προείμιο, κύριοι συνάδελφοι, το οποίο αναφέρεται σε αυτό που σας είπα πριν. Πώς ξεκίνησε να λειτουργεί η Επιτροπή μας? Ξεκίνησε, σας είπα, με τα πορίσματα του ΣΕΙΠ, του Κυνηγκύριου Λογιστήριου του Κράτους, του ΣΔΟΕ και των Οικοτών Λογιστών. Με αυτά λοιπόν, αυτό ήταν το όχημα για να αρχίσει να λειτουργεί η Επιτροπή και εντωμεταξύ εμπλωτίζονταν το υλικό, το αποδεικτικό υλικό, με μαρτυρικές καταθέσεις, με έγγραφα, με νέες εκθέσεις και νέα πορίσματα. Με αποθέωση βέβαια επιβεβαίωσης όλων όσων έλεγαν αυτά τα, θα έλεγα, πρωτόλια, εκ προημίου. Τα πρώτες αυτές εκθέσεις και πορίσματα ήταν τελικά τα δύο μεγάλα πορίσματα του μεικτού κλιμακίου ελέγχου και των εισαγγελών διαφθοράς, όπου δεν θα είναι υπερβολή να πω ότι όλα, μα όλα, όσα καταγγέλθηκαν σε αυτή την Επιτροπή σχετικά με τη διαφθορά στον χώρο του Κελπνό, επιβεβαιώνονται απολύτως όλα κατά κεφάλαιο και τα παραθέτω περιληπτικά αμέσως μετά το προήμιο. Τονίζω και για να ακουστεί ότι εκείνο το οποίο βγάζει μάτια στην υπόθεση αυτή είναι η έκθεση των πραγματογνωμόνων, η οποία βρήκαν αρνητικές διαφορές 89 εκατομμυρίων και δεν μπορούσαν να δικαιολογηθούν με κανένα παραστατικό. Εγώ θεωρώ ότι μετά την ανακάλυψη και των νέων εγγράφων, εύχομαι να πράγματι να, αυτά να επιβεβαιωθούν ή να δικαιολογηθούν, να αποτυπωθούν, βρε αδερφέ. Πού είναι αυτά, ποια παραστατικά αποτυπώνονται? Εύχομαι ότι με τα νέα πορίσματα του μεικτού κλιμακίου πλέον θα βρεθεί μια λύση και πιστεύω ότι αυτό είναι. Εγώ σχηματίζω την εντύπωση ότι είναι μάλλον έλλειμμα παρά μια απλή αρνητική διαφορά. Και μιλάμε, αν είναι για έλλειμμα 90 εκατομμυρίων ευρώ μέσα σε διάστημα 3 ετών, κύριε συνάδελφε. Πάμε στο νομικό πλαίσιο λειτουργίας του κελπνού. Να μην το επαναλάβω. Το μεικτό κλιμάκιο ελέγχου και το πόρισμα των εισαγγελέων διαφθοράς αποτυπώνουν λέξη προς λέξη από το 1992 μέχρι το 2014 και 2015 και μέχρι σήμερα όποια νομοθετική παρέμβαση και πρωτοβουλία έχει αναλυφθεί σχετικά με το νομικό πλαίσιο είδες και λειτουργίες. Να μην το παραλαμβάνω. Όμως, θα ήταν παράληψη αν δεν επισήμανα δύο ευρήματα από το μεικτό κλιμάκιο για το νομικό πλαίσιο λειτουργίες. Πρώτον, κύριε Πρόεδρε, να μην ξεχνάμε ότι το κελπνό εποπτεύεται εξ λέγε εκ του νόμου από τον εκάστοτε αρμόδιο Υπουργείο Υγείας. Και όχι απλώς εποπτεύεται, ο Υπουργός Υγείας διορίζει τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και έχει σημασία αυτό για τουλάχιστον για τους νομικούς. Βλέπετε ότι δεν αφήεται η επιλογή του Προέδρου και του Αντιπροέδρου στη μια πλειοψηφία του Διοικητικού Συμβουλίου. Ορίζεται κατευθείαν από τον Υπουργό. Που σημαίνει αυτό νομικά, αν θέλετε, οι πράξεις και οι παραλήψεις του Προέδρου και του Αντιπροέδρου, αν ήταν σε γνώση του εκάστοτε αρμόδιου Υπουργού, για ένα σημαντικό επιχείρημα ευθυνών. Μάλιστα, για το θέμα αυτό, στην ίδια έκθεση ελέγχου του μεικτού κλιμακίου, λέει στην υποπτία έλεγχος, η έκθεση του πορίσματος του ελέγχου κοινοποιείται
Όλα τα πορίσματα που έχουν εκδοθεί και πριν το 2015 έχουν κοινοποιηθεί στον αρμόδιο υπουργό. Ένα μεγάλο ερώτημα. Δεν έβλεπε ο αρμόδιος υπουργός η υπηρεσιακή του δομή, οι εμπειρότατοι νομικοί που συγκροτούν και στελεχώνουν μία άρτια και υψηλού γνωστικού και επιστημονικού αντικειμένου και άποψη εμπειρίας νομικής υπηρεσίας, τι έλεγαν οι απολογισμοί που κάθε χρόνο έστειλε το κελμό στο αρμόδιο υπουργείο? Τις διαφορές των 89 εκατομμύριων τις έβλεπε το αρμόδιο υπουργείο επί 4-7 έτη? Ή αν δεν μπορούσε να καταλάβει ο αρμόδιος υπουργός, γιατί δεν ρωτούσε την υπηρεσία ή το νομικό του τμήμα να το πει τι ακριβώς διαφορές είναι αυτές? Αού προκύπτουν, ποια είναι τα παραστατικά, πώς δικαιολογούνται, τι ακριβώς λένε τα πορίσματα του ΣΔΟΕ, του ΣΕΙΠ και του Γενικού Λογιστήριου του Κράτους? Τίποτα από αυτά δεν έγινε, παρότι ήταν αρμόδιος εκ του νόμου ότι κάστοτε αρμόδιος υπουργός για την εποπτεία του. Επίσης, πρέπει να βγει κάτι άλλο. Στο ίδιο κεφάλαιο για το νομικό πλαίσιο, εκείνο που έχει σημασία για την επιτροπή μας και θα ήταν παράληψη να το ανέφερα, είναι ότι για τις προσλήψεις προσωπικού ή ασδήποτε μορφής, τονίζω για τους νομικούς πάλι, ανεξαρτήτως του στενού νομικού χαρακτηρισμού του είδους της συμβάσεως εργασίας ή απασχόλησης, οποιασδήποτε, είτε είναι η σύμβαση έργο. Εδώ μίλησαν μερικοί μάρτυρες, ανοίξει μια παρένθεση για σύμβαση ανάθεσης έργου. Ο κύριος Τζαμακλής το επισήμανε. Δεν υπάρχει, αγαπητέ κύριε Πολύ, που μας ακούσε εδώ, τέτοια σύμβαση στο ελληνικό δίκαιο. Σύμβαση ανάθεσης έργου. Η ανάθεση έργου είναι η σύμβαση έργου. Τόσο απλά. Δεν υπάρχει τέτοια νομική μορφή απασχόλησης. Τηλία και παύλα. Αρμόδια λοιπόν για το σύνολο του προσωπικού είναι το γραφείο, το τμήμα διοικητικού συντονισμού, στο οποίο προείστατο σύμφωνα με το άρθρο 21 του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας η κυρία Θεοφυλάτου. Και κάνει πολλές κρίσεις εδώ, θα τα δείτε άλλωστε, είναι πάρα πολλά, είναι και χαρακτηρισμένα μάλιστα. Όμως, επίσης θα σταθώ σε ένα δεύτερο έγγραφο. Καλείται, κύριε συνάδελφε, κύριε πρόεδρε, αγαπητέ, ο κύριος Πουλής, το 2010 τώρα, και προσκομίζει στο μεικτό κλιμάκιο ελέγχου ένα έγγραφο, το 894 το 2013, 11 το 2013, στο οποίο τι λέει? Ότι απασχολούνταν στη δομή 70 υπάλληλοι, μεταξύ των οποίων και 22 προσληφθέντες, αυτούς που ονομάζουμε προσλήψη των 23. Και πήγε το μεικτό κλιμάκιο ελέγχου στη δομή και κάλεσε τον κύριο Πουλή και τους αρμόδιους υπαλλήλους να τον προσκομίσουν το παρουσιολόγιο. Αποτέλεσμα, κανένας από τους 23 δεν απασχολήθηκε ποτέ στη δομή στην οποία προείσταται ο κύριος Πουλής. Μάλιστα εδώ στην Επιτροπή μας, ο κύριος Πουλής, αν δεν κάνω λάθος, είπε ότι δεν απασχολούνταν στη δομή του οι 23. Αν θυμάμαι καλά, δεν είμαι σίγουρος. Τελικά δηλαδή έχουμε ένα έγγραφο στο οποίο λέει ότι απασχολήθηκαν στη δομή του. Διαπιστώνεται από το μεικτό κλιμάκιο ελέγχου ότι ποτέ δεν απασχολείται κανένα στη δομή. Έρχεται εδώ και επιβεβαιώνει ο ίδιος ότι κανένα δεν απασχολείται στη δομή. Αυτό ήταν, προσέξτε το, αυτό το έγγραφο ήταν η αιτία, η βάση, ο αποχρόν λόγος, κύριε Νικολόπουλο, γιατί εσείς κάνατε την υπέροχη ερώτηση, ότι ήταν η βάση δηλαδή πάνω από οποία στοιχειοθετήθηκε το αδίκημα της ψευδούς βεβαίωσης σε βάρος του αρμοδίου υπαλλήλου. Πάμε παρακάτω. Πώς προσλαμβάνεται το προσωπικό, κύριε Πρόεδρε? Τι λέει το μεικτό κλιμάκιο και το πόρισμα των εισαγγελών διαφθοράς? Να τονιστεί και αυτό. Ποτέ απαγορεύεται η πρόσληψη οποιονδήποτε είναι υπαλλήλων χωρίς να υπάρχει η αιτιολογημένη εισήγηση του Διευθυντή προς το Διοικητικό Συμβούλιο, απόφαση του ΔΣ που ανακαθορίζει. Ακούστε, το επανέλαβε ο κ. Πουλής εδώ. Τι, τον αριθμό, πώς κατανέμονται, πού πηγαίνουν, με ποια ειδικότητα, με ποιο τίτλο, πώς κατανέμονται σε ποιες θέσεις του ελληνικού δημοσίου. Όλα αυτά, για όλα αυτά δεν υπάρχει τίποτα απολύτως και κρίνεται λοιπόν ότι η πρόσληψη των 23, με επαναλαμβάνω πράγματα γνωστά, εν κατακλείδη το μεικτό κλιμάκιο ελέγχου και το πόρισμα στην Αγγλία Σταθερά κρίνουν τρία πράγματα. Πρώτον, η πρόσληψη των 23, το 23 βάζω εντός εισαγωγικών για να καταλάβουμε τι εννοούμε. Εννοούμε αυτούς τους 22 υπαλλήλους, από τους οποίους οι 18 είναι διοικητικοί υπάλληλοι και 4 νοσηλευτές και γιατροί. Η πρόσληψη των 23 είναι παράνομη πέρα για πέρα. Δεύτερον, πηγή πληρωμής. Μέχρι τώρα μας έλεγαν εδώ όλοι οι διοικητικοί υπάλληλοι και ο ίδιος ο κύριος Γεωργιάδης υιοθέτησε αυτές τις απόψεις των διοικητικών υπαλλήλων, παρότι δεν είχε γνώση ο ίδιος, θα μπορούσε να έχει, έχει πολλούς υπηρεσιακούς άξιους και νομικούς συμβούλους. Αποδείχθηκε πλέον από τη διερεύνηση και των τραπεζικών λογαριασμών ότι ένας ήταν τροφοδότης λογαριασμός, είναι τραπεζικός, είναι κρατικό χρήμα και ο λογαριασμός αυτός, κύριε Πρόεδρε, είναι μηδενικός από το 2010. Οπότε το ερώτημα, πόθεν λοιπόν τα έσοδα για την πληρωμή τους, είναι η αιτία της πλαστογραφίας και της κακοργηματικής ψευδής βεβαίωσης για τους αρμόδιους υπαλλήλους.
Επίσης, τι άλλο είναι σημαντικό για την Επιτροπή μας, κύριε Πρόεδρε. Λέει το μεικτό κλιμάκιο ελέγχου στην κατακλείδα του πορίσματός του το εξής τρομερό. Εάν δεν υπογράφει ο Πρόεδρος τη Σύμβαση, επαναλαμβάνω, ανεξαρτήτως του νομικού χαρακτηρισμού, ή είναι πρόσληψη μονίμου, ή είναι ειδόχ, αορίστου χρόνου, ή είναι σύμβαση έργου, ή είναι οτιδήποτε είναι, ή σύμβαση έργου, είναι εξαρτήτως των υπηρεσιών, είναι επιβάλλεται να υπογραφεί σύμβαση, την οποία υπογράφει, ακούστε, τι λέει, και το υιοθετεί και η εισαγγελία διαφθοράς. Την υπογράφει τη σύμβαση ο ενδιαφερόμενος που να προσληφθεί και ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου. Μάλιστα, αν δεν υπογραφεί αυτή η σύμβαση και μέχρι να υλοποιηθούν και να παρακολουθούν όλες οι τυπικές διαδικασίες που διακρίνει και δεν έχουν υιοθετηθεί ή αυτές που διαιωθείται παράνομες, λέει, κανείς προσλαμβανόμενος δεν αναλαμβάνει εργασία προτού ολοκληρωθούν οι προβλεπόμενες τυπικές και ουσιαστικές διαδικασίες. Άρθρο 28, παράγραφο 3 του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας. Θα σας πω στην κατακλείδα μου λοιπόν την κρίση που κάνω σχετικά με τα πορίσματα. Όμως εκ προημίου, κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να πω κάτι σχετικά με το τμήμα, ένα κεφάλαιο που διαπιστώνει η εισαγγελία διαφθοράς. Και επιτρέψτε μου να το αναγνώσω. Για να καταλάβουμε γιατί πλάμε μιλάμε. Συγχωρείτε. Ένι ψάχνω στην αξιολόγηση του πορίσματος της Αγγλικής Διαφθοράς. Και ψάχνοντας, να λέω πάντα ότι εκείνο τελικά που ήρθε να αποτυπώσει και να φανεί καθαρά στην κοινωνία, στην Επιτροπή, στη Βουλή, σε όλους, τι είναι αληθινό και τι είναι, δεν είναι αληθινό, ήταν πραγματικά τα πορίσματα του μεικτού κλιμακίου ελέγχου που ήταν μετά από επισταμένο και ενδελεχή ελέγχο, παρά το γεγονός ότι δεν τους χορηγούθηκαν πολύ σημαντικά αποδεικτικά έγγραφα, τα οποία τελικά δεν ξέρω να τα βρήκαν μετά την Γυψουσανίδα. Αυτό θα το δούμε στο μέλλον. Ήρθε το πόρισμα της εισαγγελίας διαφθοράς, όπου εισαγωγικά, κύριε Πρόεδρε, δεν νομίζω να υπάρχει κείμενο εισαγγελικών και ανακριτικών ή δικαστικών αρχών που είναι τόσο βαρύ, τόσο υποτιμητικό, τόσο απαξιωτικό για μια δημόσια αρχή. Ακούστε. Δεν μπορώ να το βρω, κύριε Πρόεδρε. Δεν νομίζω, θα το βρει, δεν υπάρχει τέτοιο. Ξέρετε γιατί μπερδεύουμε, κύριε Πρόεδρε. Γιατί τα έχετε γραμματίσει όλα. Το βρήκα, κύριε Πρόεδρε. Λέει λοιπόν η εισαγγελία διαφθοράς. Ακούστε, κύριε συνάδελφε, το οποίο δεν μπορώ να μην το αναγνώσω. Λοιπόν, είναι το 13ο συμπέρασμα αξιολόγησης του αποδεικτικού υλικού στο πόρισμά μου. Το 13ο κεφάλαιο. 13ο. Με βάση όλα όσα προέκυψαν από το αποδεικτικό υλικό που συγκέντρωσε το μεικτό κλιμάκιο ελέγχου, οι εισαγγελίες διαφθοράς προέβησαν σε νομική και ουσιαστική αξιολόγηση του υλικού αυτού και προχώρησε σύνταξη πορίσματος. Προέκυψε ότι την 15/7/2013 προσλήφθηκαν στο Κελπνό 22 άτομα, η διαδικασία πρόσληψης των οποίων η ειδικότερη σχέση απασχόλησης λέω χαρακτήρας κλπ. Ο πραγματικός εργοδότης αυτών ήταν ο φορέας ή ο φορέας τον οποίο προσέφερε τις υπηρεσίες τους κλπ. Διαπιστώνεται, πρώτον, συνεχής αποπροσανατολισμός του ελεκτικού μας έργου. Δεύτερο, διενέργεια αλλεπάλληλων ελεκτικών ενεργειών για τη διασταύρωση των αποδικών στοιχείων και ευρημάτων, αυτοψίες, πραγματογνωμοσύνες, αλληλογραφίες σε τράπεζες και υπηρεσίες, κατοίκων έρευνες, έλεγχη ηλεκτρονικών συστημάτων με συνδρομή της ΔΕΕ κλπ. Τρίτον, χρονοβόρα και επισταμένη έρευνα στους φυσικούς φακέλους και στους φακέλους του κεντρικού αρχείου, όπου φυλάσσεται το αρχείο πρωτοκόλλου του Κελπνού. Και τέλος, καθυστέρηση ολοκλήρωσης του ελέγχου, λόγω τότε δεν σας αποστέλλονταν ακόμα και στην εισαγγελία διαφθοράς τα έγγραφα που ζητούσε η εισαγγελία. Το τονίζω. Πιο συγκεκριμένα,
Κατά την ελεγχόμενη περίοδο, το Κελμπρό δεν είχε εγκατασταθεί σύστημα ηλεκτρονικής εφαρμογής πρωτοκόλλου. Είχαν απολυστεί τα βιβλία του υπηρεσιακού πρωτοκόλλου των ετών 12, 13 και 14. Δεν ξέρω αν είναι αυτά που βρέθηκαν μετά την Κυψισονίδα. Εμφανίζονταν έγγραφα με τον ίδιο αριθμό πρωτοκόλλου, αλλά με άλλη ημερομηνία και με άλλο περιεχόμενο, χορηγούνταν στους συλλεκτές έγγραφα του περιεχόμενου, των οποίων δεν επιβεβαιώνονταν από πουθενά, και από τη διασταύρωση με την. Και γενικά παρατηρούνταν ένα πλήθος προβλημάτων ως προς τη συλλογή και τη διασταύρωση των στοιχείων, με τελικό αποτέλεσμα να μην υπάρχει ασφαλής πληροφόρηση προς τους συλλεκτικούς μηχανισμούς και να διασταυρώνεται συνεχώς έλλειψη διαφάνειας και επισφάλεια στην εγκυρότητα των στοιχείων. Ακούστε τώρα το φοβερό. Λένε εισαγγελείς Διευθυντάς. Προέκυψαν δε σοβαρές συνδείξεις ότι στην υποέρευνα υπόθεση η υπάρχουσα αταξία και ο γενικότερος ελλειμματικός, διαβλητός και επισφαλής τρόπος που τηρούνταν τα έγγραφα του Κελμπρό και λαμβάνονταν οι αποφάσεις, το ΔΣ χρησιμοποιήθηκε και αξιοποιήθηκε από τους υπόπτους στα πλαίσια ενός από κοινού μεθοδευμένου σχεδίου που στόχο είχε την εξυπηρέτηση ιδιωτικών συμφερόντων σε βάρος της δημόσιας περιουσίας, με τη διαβίβαση στο μεικτό κλιμάκιο και στους εισαγγελείς διαφθοράς σωρίας νοθευμένων και ψευδών καταπεριεχόμενων εγγράφων πρακτικών δουσού παλαιότερων ετών με διαφορετικό περιεχόμενο από αυτό που πράγματι είχαν, με προφανή στόχο να προσδοθεί νομιμοφάνεια, παρακαλώ, στη διαδικασία πρόσληψης των 22. Δηλαδή, διαπιστώνονται συμπεριφορές, κύριε Παπαδοστόπουλο, εσείς που βγήκατε στα ραδιόφωνα σήμερα και τα είπατε, περίπου αυτά είπατε. Δηλαδή, διαπιστώνονται συμπεριφορές και ενέργειες που δεν συνάδουν με την συμπεριφορά που οφείλουν κατά νόμο να επιδεικνύουν υπάλληλοι νομικού προσώπου, το οποίο διαχειρίζεται και αξιοποιεί για το κοινωνικό συμφέρον χρήματα του ελληνικού δημοσίου, αλλά και μια μεθοδευμένη εγκληματική συμπεριφορά ατόμων που εμπίπτουν στην έννοια της συμμορίας κατά τη διάταξη του άρθρου 187 ΠΚΑ. Συνοψίζοντας τα ανωτέρω, προέκυψε ότι, πρώτον, για τις επίμαχες προσλήψεις δεν είχε ακολουθεί καμία νόμιμη διαδικασία. Ούτε για το διοικητικό, ούτε για το ιατρικό, ούτε για τον συλλεκτικό προσωπικό. Δηλαδή, δεν υπήρχε εισήγηση του κ. Παπαδημητρίου, που ήταν διευθυντής, για την αναγκαιότητα της πρόσληψης αυτών προς το ΔΣ. Απόφαση το ΔΣ για την αναγκαιότητα της πρόσληψης. Υποβολή αιτήματος στο ΑΣΕΠ όσον αφορά τους διοικητικούς και τήρηση διαδικασίας που προβλέπεται στο νόμο ΤΑΔΕ για τους νοσηλευτές και γιατρούς. Και με υπογενική έννοια, όλες οι προσλήψεις και των 22 ήταν παράνομες. Την περιγραφή κλπ. Κλπ. Λέγεται την αποζημίωση. Τελικά η αποζημίωση ήταν 256.000 βασικός μισθός και υπερορίες. Και λέει και όλα τα υπόλοιπα. Λέει σε ποια νοσοκομεία απασχολήθηκαν οι 4 νοσηλευτές και γιατροί κλπ. Ακολούθως προέκυψε από τις ανωτέρω παράνομες προσλήψεις ότι σχεδίασαν, οργάνωσαν και μεθόδευσαν από κοινού και εξοχολογηματικώς, μεταχειριζόμενοι ιδιαίτερα τεχνάσματα, είτε πληθώρα ψευδών βεβαιέσεων και νοθευμένων εγγράφων, οι κάτωθοι τους οποίους ασκεί ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για διάφορα δικήματα. Κύριοι συνάδελφοι, δεν θα πω περισσότερα. Το θέμα είναι ότι και αυτό το πόρισμα, όπως και το πόρισμα του μεικτού κλιμακίου ελέγχου, υιοθέτησε, αν όχι αποκλειστικά, εν πολλής, όλα όσα ισχυριστήκαμε εδώ στην παρούσα Επιτροπή. Οι φωνές που έλεγαν περιμένετε να δούμε τι θα πούν τα πορίσματα, τα πορίσματα λοιπόν μίλησαν, και όταν τα πορίσματα μιλάνε, μιλάνε και άνθρωποι με τη γλώσσα τους, μιλάνε και τα πορίσματα διαγράφων. Και νομίζω ότι τα πορίσματα αυτά είναι καταπέλτες για ένα νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, το οποίο χρηματοδοτούνταν αποκλειστικά από δημόσιο κρατικό χρήμα, και τέτοιο καταφρονητικό δημόσιο έγγραφο δεν θα υπάρξει άλλο στην ιστορία των ελληνικών, των ελληνικών πραγμάτων. Συμπεράσματα, κύριε συνάδελφε. Σχετικά με το. Σας είπα και πριν ότι το μεικτό κλιμάκιο ελέγχου απάντησε ένα προς ένα σε όλα τα ζητήματα που γεννήθηκαν σχετικά με το ίδιο αυτό ζήτημα. Πρώτον, ως προς την νομιμότητα των προσλήψεων, είπε δεν είναι νόμιμες. Θα πω κάτι για τις αποφάσεις του 7 και τις 3 του 8. Κύριε Γεωργαντά, θυμάστε, αναγνώσατε ένα πρακτικό το οποίο έχει και κεφάλαιο Β. Και τότε σας είπαμε, προσέξτε κύριε Γεωργαντά, μήπως δεν είναι το πρωτότυπο. Τελικά ήρθε η έρευνα και διαπίστωσε, και το λέει καθαρά και το μεικτό κλιμάκιο ελέγχου και το εισαγγελικό πόρισμα, δεν είναι το έγγραφο αυτό που αναγνώσετε αυθεντικό. Διότι προσθέθηκε ολόκληρη παράγραφος, αυτή που πρόσθενε η διοικητική, για το οποίο, για το πρόσθεση αυτή, είναι ήδη κατηγορούμενη σε βαθμό κακουργήματος. Και το λέω απλώς για να, αν μπορείτε στην εισήγηση να του πείτε ότι αυτό είχα στα χέρια μου, αυτό ανέγνωσα. Γιατί είναι κάτι το οποίο αποτελεί αντικείμενο πλέον κακουργηματικής πράξης. Διότι λέω ότι όλα αυτά ήταν αλλοιωμένα. Το λέει ρητά.
Τρίτον, στη διαδικασία πρόσληψης. Διαδικασία παράνομη από την αρχή μέχρι το τέλος. Ως προς τη σχέση εργασίας. Το λέγαμε και τότε εδώ πέρα ότι ο σταθερός μισθός των 22 επαναλαμβανόμενος με μεγάλο χρονικό διάστημα συνιστά μισθό και συνιστά σχέση εξαρτημένης εργασίας. Και μας λέγατε όχι. Λέγατε εξωτερική συνεργάτη. Τι σημαίνει εξωτερικό συνεργάτη νομικά, κύριε συνάδελφε τη νομική επιστήμη? Κουραφέξαλα. Αέρα κοπανιστό. Έρχεται λοιπόν και το πόρισμα και τα δύο πορίσματα. Ο ΣΥΔΟΧ. Ποιο το είπε ο ΣΥΔΟΧ? Το επίσημο έγγραφο του κυρίου Πουλή. Καταχωρήθηκαν στον κωδικό ως ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και 22. Να γελάσουμε, να κλάψουμε, ας λυπηθούμε μόνο για την κατάδεια ορισμένων δημόσιων υπηρεσιών. Πέμπτον, ως προς τη σχέση εργασίας, είπαμε το είπαμε. Έκτον, για την τήρηση των οικονομικών στοιχείων από την κυρία Πολίζου. Να μην αναγνώσω το κεφάλαιο, είναι καταφρονητικό και δεν θέλω να το επαναλάβω. Αναγνώστε μόνο το πόρισμα του μεικτού κλιμακίου ελέγχου για την κυρία υπεύθυνο, που ήταν αυτή που τηρούσε τα λογιστικά, τα οικονομικά και τα υπόλοιπα διαχειριστικά έγγραφα και στοιχεία. Δεν είναι απλή καταφρόνηση. Είναι ευθεία διαβολή μια πραγματικά προϊσταμένη σοβαρή διοικητική οικονομική υπηρεσία και δεν το λέμε εμείς, το λένε πλέον επίσημα πορίσματα, θα μπαίνουν στην ιστορία. Πραγματικά, εγώ πιστεύω και τη δικαιοσύνη. Έκτον. Όσο στη διαδικασία αποζημίωσης, όσοι ΔΟΧ αποζημιώθηκαν και μάλιστα όσοι ΔΟΧ σύμφωνα με τον νόμο απολύτως. Έβδομον, όσο τα υπομνήματα που κατέθεσαν όλοι, κλήθηκαν όλοι οι υπεύθυνοι ή οι θεωρούμενοι ως υπεύθυνοι, κλήθηκαν να καταθέσουν υπομνήματα στο μεικτό κλιμάκιο ελέγχου. Ποιος προσήλθε, ξέρετε? Ένας μόνο προσήλθε, κυρία Κρεμαστινού, η οποία όχι μόνο είπε ότι δεν έχει ιδέα, πρόσθεσε, προσκόμισε και έγγραφα. Καινούργια έγγραφα από το Κελπνό, όπου αποδείχθηκαν περαιτέρω παράνομες ενέργειες. Π.χ. Δεν έγινε ποτέ προκήρυξη και δεν είχε αναρτηθεί ποτέ στον ιστότοπο ούτε το Κελπνό, ούτε ανακοινώθηκε ως σύμβαση εργασίας στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Ιστορικών και του Υπουργείου Εργασίας. Και τα κατέθεσε αυτά η κυρία Κερμαστινού. Για την κυρία Κερμαστινού, ομιλών τουλάχιστον, όσον αφορά μόνο το κεφάλαιο των 23, θεωρώ ότι δεν βρίσκω ευθύνες. Εγώ προσωπικά. Διότι όχι μόνο δεν θεωρήσω ευθύνες, γιατί απεδείχθηκε από το μεικτό κλιμάκιο. Ποτέ δεν υπήρξε σε γνώστης, ποτέ δεν φέρει, λέει παρακάτω το έγγραφο, δεν φέρει υπογραφή Προέδρου, ποτέ δεν πέρασε από το Διοικητικό Συμβούλιο και ποτέ δεν επικύρωσε, δεν έδωσε καμία εντολή. Λένε γενικώς οι υπάλληλοι, γνώριζε και η Πρόεδρος. Μήπως θέλω να τη βάλω στο κάδρο, ξέρετε, η διάχυση ευθυνών προς περισσότερους και ανώτερους. Ξέρετε ότι καλύπτει τις ευθύνες των κατωτέρων. Αυτά λένε εμείς οι δικηγόροι στην νομική επιστήμη. Αυτό επικρατεί. Άρα λοιπόν για τους 23 έχουμε, διατηρώ εγώ τουλάχιστον επιφυλάξεις ως την κυρία Κρεμαστινού. Δεν λέω για τα άλλα κεφάλαια, μόνο για τους 23. Γιατί η ίδια πήγε και κατέθεσε και προσκόμισε και έγγραφα τα οποία θα τα δείτε μέσα, τα οποία ωφέλησαν πολύ τον έλεγχο και το πόρισμα. 13 σας είπα ήταν το αυτό που ανέγνωσα από το πόρισμα και πάμε τώρα σε όλα αυτά. Αν είχε γνώση για όλα αυτά ο κύριος Γεωργιάδης. Κύριε Πρόεδρε. Επαναλαμβάνω όσα είχαμε πει εδώ. Κυνήγι μαγισσών, στόχευση πολιτικών αντιπάλων, καταφρόνηση της τιμής και της υπόλοιπης ή οδήποτε πολιτικό αντιπάλο. Ούτε κάναμε, ούτε κάνουμε, ούτε θα κάνουμε. Ό,τι γράφουμε στο πόρισμά μας ανταποκρίνεται και σε ένα αποδεικτικό στοιχείο. Γνώριζε ο κύριος Γεωργιάδης ότι συνέβαινε σχετικά με τους 23 τουλάχιστον. Ακούστε. Ακούστε. Κυρία Κρεμαστινού, αντλώ. Πολύ επιγραμματικά, κύριε Πρόεδρε, μερικά κομματάκια από τις καταθέσεις. Κυρία Κρεμαστινού, δεν μπορούσε το Κελπνό να προσλάβει χωρίς γνώση και χωρίς έγκριση του Υπουργού και του Υπουργείου. Πάντως, όχι το Διοικητικό Συμβούλιο. Προσέλαβε, λέει. Στην ερώτηση, αν προσέλαβε. Στον κύριο Νικολόπουλο να κάνει ερώτηση. Πάντως, όχι του Δουσού. Ο εκάστοτε Υπουργός ήταν γνώστης, ακούστε, και ενημερωνόταν για όλα τα ζητήματα και του προσωπικού. Κυρία Κρεμαστινού. Την πολιτική τη φτιάχνει ο Υπουργός. Άρα και οι υπηρεσίες από κάτω ακολουθούν την πολιτική του Υπουργού. Μία κατάθεση, κυρία Υπουργού. Δεύτερη, Παπαδημητρίου. Τι φωνάζετε, υπήρχε εκπρόσωπος του Υπουργού στο Δωσού. Ήταν εκεί, να δει αν τηρείται η νομιμότητα. Οι 23 πήγαιναν στις υπηρεσίες του Υπουργείου. Στο Υπουργείο ήταν. Ρωτάει ο κ. Νικολόπουλος, μήπως κύριε Παπαδημητρίου, ήταν πράγματι το μακρύ χέρι του αρμόδιου Υπουργού κάθε φορά το Κελπνό. Έτσι, όπως το ήρθε εδώ και το είπε η κυρία μας με το μακρύ χέρι, απαντάει ο κ. Παπαδημητρίου στον κ. Νικολόπουλο. Έτσι, δυστυχώς, αυτό το bye-bye για πάντα, από πάντα, κ. Νικολόπουλο, να το θυμηθείτε. Και τον ρωτάτε κι εσείς πάλι ο ίδιος.
Βλέπετε, έχετε ευθύνη αν υπάρχει κακοδιαχείριση. Ακούστε την απάντηση του διευθυντή επί 25 χρόνια του Κελμνό. Έχουμε την ευθύνη. Την ευθύνη τελικά την έχει το νομικό πρόσωπο που υπογράφει και τις προσλήψεις. Εδώ δεν υπογράφει κανένας πρόεδρος. Έχουμε την ευθύνη. Όλοι με κεφαλαία γράμματα. Συνευθύνη το ΔΟΣΟΥ, εγώ ο ίδιος διευθυντής, κύριε Νικολόπουλε, και ο υπουργός. Πότε έχουμε ευθύνη? Εάν αποδειχθεί πράγματι κακοδιαχείριση. Η κακοδιαχείριση είναι αποδεδειγμένη. Έχουμε κακοκαιρματικές διώξεις, έχουμε κλιμάκια, έχουμε πορίσματα. Άρα λοιπόν η ευθύνη είναι και του υπουργού. Τρίτον, κυρία Σκοπούλη. Ο εκάστοτε υπουργός σαφώς έχει εικόνα για τα πάντα. Αυτοί οι άνθρωποι, οι 23, μπήκαν εκεί για να καλύψουν κάποιες πολιτικές ανάγκες. Το καταλαβαίνετε. Συμμετέχει και η πολιτική ηγεσία, ο εκάστοτε υπουργός. Έχουμε ένα παρακράτος με το Κελμνό. Το καταλάβατε? Και το ρωτάει πάλι ο κ. Νικολόπουλος. Κύριε Νικολόπουλος, ποιες σημαντικές ερωτήσεις κάνατε? Ευθύνες υπάρχουν στον υπουργό? Ο τότε υπουργός σαφώς, λέει Σκουπούλη. Ο κ. Πιεροτσάκος. Όλα τα βασικά θέματα, όπως δάνεια, ιστορίες κλπ., κάπου λέει και το προσωπικό, δεν μπορούσαν να γίνουν χωρίς την έγκριση του υπουργού. Πέμπτον, κ. Πουλής. Παίρνω μία μικρή φράση του. Αυτοί οι άνθρωποι πήγαν στο Υπουργείο. Εννοεί για τους 18 διοικητικούς υπαλλήλους, γιατί άλλοι δεν ήταν στο ΜΕΗ 4. Έκτον, κυρία Οικονόμου. Εδώ για την κυρία Οικονόμου, στην αξιολόγηση κατάθεσή της, διατηρώ πολλές επιφυλάξεις. Κυρία Χριστοφυροπούλου, στην κυρία Χριστοφυροπούλου απευθύνομαι, σχετικά με το αν πράγματι. Γιατί την κάνατε πολύ σοβαρές ερωτήσεις. Σχετικά με το αν πράγματι τήρησε το καθήκον της ως νομική σύμβουλος, συμβολεύοντας όπως έπρεπε, αφού αμείβονταν για αυτόν τον λόγο την πρόεδρο και το Γενικό Συμβούλιο. Κυρία Οικονόμου, σε ερώτηση κυρίου Φωκά, Μάρτης, η εκτίμηση είναι ότι διαχρονικά διευκόλυνε αυτή η κατάσταση στο ερώτημα εάν εξυπηρετούσε τον εκάστοτε υπουργό αυτή η κατάσταση των προσλήψεων. Έβδομον, ο ίδιος κύριος Γεωργιάδης. Σας είπα, οι 13 ήταν στο γραφείο μου. Χθες η μία τηλεοπτική εκπομπή είπε, ποτέ δεν είπε στο πολιτικό το γραφείο, είπε γενικό στο Υπουργείο. Διαβάσα την κατάθεσή του. Στο γραφείο μου. Εγώ το σπήρα στο γραφείο μου. Δεύτερη φορά επαναλαμβάνει. Τρίτη φορά επαναλαμβάνει. Σε ρώτησε, πάει του κύριο Νικολόπουλου. Κύριε Νικολόπουλε, σε συγχαίρω δημοσίως. Θα μπορούσε να του στείλει το Κελμνό στο γραφείο και ηρήμην σας? Και ηρήμην σας, Μάρτης. Μα σας είπα, εγώ τους διάλεξα. Προς τι λοιπόν η δήλωση εδώ όλων των διοικητικών ότι ούτε μία ανάμειξη και παρέμβαση έγινε από το αρμόδιο Υπουργείο? Πού τους διάλεξε ο ίδιος? Αυτά για να ακούν και οι εισαγγελείς. Έχει και άλλα πολλά ο κύριος Γεωργιάδης, δεν τα αναφέρω. Κύριος Πουλάκης. Όλη η κατάθεσή του πλέον έχει επιβιωθεί. Δεν λέω τις φράσεις που θεωρήσουν μερικοί ότι είναι απαξιωτικές ή κοντράρονταν, όπως με την κυρία Χριστοφυλοπούλου, που εγώ δεν τις συγκρίνω. Λέω στα πραγματικά γεγονότα. Επιβεβαιώθηκαν πλήρως, κύριοι συνάδελφοι, από τα δύο πορίσματα, μεικτού κλιμακίου ελέγχου και εισαγγελίας. Συμπεράσματα στον κύριο Γεωργιάδη. Πρώτον, εδώ ο κύριος πρώην υπουργός ως μάρτυρας ομολογεί ότι 13 από τους 18 τους πήρε στο γραφείο του. Αφού τους είχε ανάγκη, ρωτάω, για το γραφείο του, γιατί δεν τους προσλάμβανε απευθείας ο ίδιος και το Υπουργείο του και να τους πληρώνει επίσης το Υπουργείο, και γιατί έπρεπε να προσληφθούν και να πληρωθούν από το Κελμνό, ενώ δεν εργάστηκαν ούτε λεπτό στο Κελμνό ή σε καμία υπηρεσία του, αφού πήγαν άλλωστε κατευθείαν στο γραφείο του, γιατί τις πληρώνει το Υπουργείο? Γιατί έπρεπε να ανεμεχθεί το Κελμνό, κάνοντας όλη αυτή την παράνομη διαδικασία, που είναι παράνομη από την αρχή μέχρι το τέλος και διαπιστώνουν τα πορίσματα. Εδώ και ερωτήθηκε, δεν απάντησε ο κ. Γεωργιάδης. Ούτε για το μακρύ χέρι που είπε κυρία Κρεμαστινού, ούτε για τον bypass που ομολόγησε ο κ. Παπαδημητρίου, ούτε για όσα κατέθεσε ο κ. Πουλής, ο κ. Παπαδημητρίου και η κυρία Σκουπούλη. Και ρωτάω στο πόρισμα, τους 13 τους έστελαν οι ίδιοι στο πολιτικό το γραφείο του υπουργού, ρωτώ διοικητικοί υπάλληλοι. Δηλαδή, σηκώθηκαν μία πρωία, κύριοι συνάδελφοι, και είπαν, βλέπουμε ένα πολύ ωραίο καιρό. Λάμπει ο ήλιος κάτω από τα μαυρισμένα σύννεφα, γκρίζεται δηλαδή η μέρα. Δεν κάνουμε μία πρόσληψη 22 ατόμων να πάνε 4 στα νοσοκομεία και 18 στο Υπουργείο Υγείας, από τους οποίους 13 στο προσωπικό γραφείο του κ. Γεωργιάδη? Ερήμην το αρμόδιο υπουργού. Για ποιο λόγο ξαφνικά οι υπάλληλοι, κυρίως η διεύθυνση προσωπικού και πολίζω κυρία Θεοφελάτου, μία πρωία είπαν δεν κάνουμε 22 προσλήψεις για τον κ. Γεωργιάδη? Έτσι, χωρίς γνώση του αρμόδιου υπουργού. Αν κάποιος μπορεί λογικά να το εξηγήσει και να το πιστέψει, νομίζω ότι πλέον εδώ μέσα μάλλον πραγματευόμαστε ένα έργο του UNESCO και όχι μία σοβαρή επιτροπή του Κοινοβουλίου. Δεύτερον, είπε ο κ. Γεωργιάδης εδώ εξεταζόμενος ότι εγώ μπορούσα να πάρω και τους 700 υπαλλήλους. Ακούστε τι λέει το πόρισμα των μεικτού κλιμακίου ελέγχου και το πόρισμα των εισαγγελέων διαφθοράς.
Τρίτα, αναφέρουν ότι ο αριθμός των υπαλλήλων πώς προέκυψε, θα σου το πω μετά. Ο αριθμός των υπαλλήλων στο Υπουργείο Υγείας είχε καλυφθεί πλήρως και δεν υπήρχε καμία νομική, τονίζω τη λέξη νομική, δυνατότητα πρόσληψης ούτε ενός, αριθμητικό ένα, επιπλέον υπαλλήλου. Επίσης, το Κελπνό δεν είχε ανάγκη ούτε ενός ακόμα διοικητικό υπαλλήλου. Αν είχε ανάγκη για κάποιους υπαλλήλους, αυτοί ήταν νοσηλευτές και γιατροί. Και το λένε τα πορίσματα και του μεικτού κλιμακίου και του εισαγγελικού πορίσματος. Τα λέγαμε εδώ τόσους μήνες. Και τι μας λέγανε? Πομφόλιγες, καταγγελία για στόχευση πολιτικών αντιπάλων, ψευδολογία κλπ. Σήμερα που αποτυπώνονται σε δύο πορίσματα και σε μια ποινική δικογραφία και μιλάνε τα έγγραφα των εισαγγελέων διαφθοράς, τι έχετε να πείτε, κύριε συνάδελφε? Είχαμε δίκιο ή όχι? Και ο κύριος Νικολόπουλος και ο κύριος Παπαχριστόπουλος και αρκετοί άλλοι. Και ο κύριος Μαυροτάσης πολλές φορές έκανε ερωτήσεις ανάλογες και ο κύριος Λαμπρούλης. Τι γινόταν λοιπόν? Γιατί λοιπόν έγινε αυτή η διαδικασία πρόσληψης από το Κελπνό που πλήρωνε το ίδιο και κανένας δεν επασχολήθηκε στο Κελπνό? Περιμένουμε τις απαντήσεις. Τρίτον, υπάρχει μια εκπληκτική δήλωση του κυρίου Γεωργιάδη. Θέλω να το σχολιάσω. Ερωτώμενος για όλα αυτά, πώς θα βρίσκεται όλα αυτά, κύριε Γεωργιάδη? Πορίσματα, το αναφέραμε λοιπόν. Και απαντά ο κύριος Γεωργιάδης. Ένα μνημείο, νομίζω, που θα μείνει ως ορισμός της πολιτικής επιστήμης. Ότι το αντίθετο πρέπει να συμβαίνει, όχι αυτό που διαβάζω. Γιατί όλα έβαιναν καλώς. Α, λέτε, το ρωτήθηκε από τον κύριο Φωκά, νομίζω, εάν βρίσκει κάποια παρανομία. Και λέει, όλα έβαιναν καλώς, αφού κανένας δεν μπήκε φυλακή. Η απάντηση του αρμοδίου υπουργού, πρώην αρμοδίου υπουργού. Το αφήνω στην κρίση του καθενός. Επίσης και παρακάτω, δηλαδή ήταν όλα καλώς καμωμένα στο Κελπνό? Η απάντηση του κύριου Γεωργιάδη. Απλώς την τονίζω και την επισημαίνω. Γιατί έβαιναν καλώς όλα στο ελληνικό κράτος? Δηλαδή, αφού δεν έβαιναν όλα καλώς στο ελληνικό κράτος, δικαιολογημένα δεν βαίνουν καλώς όλα αυτά που ανακάλυψαν σε ΥΠ, ΣΔΟΕ, Γενικό Λογιστήριο, ΜΟΚΟΕ, εισαγγελείς. Κακώς λοιπόν κάνουν και ασκούν διώξεις οι εισαγγελείς διαφθοράς, γιατί δεν συνέβη τούτα περισσότερα από ό,τι σημαίνει γενικό στο ελληνικό κράτος. Τέλος πάντων. Και ένα τελευταίο. Ποιος, κύριοι συνάδελφοι, εξυπηρετήθηκε και ωφελήθηκε από τη διαδικασία των προσλήψεων των 23? Έχει κανένας καμία αμφιβολία μετά από όλα τα αυτά πορίσματα ότι εξυπηρετήθηκε αποκλειστικά το Υπουργείο Υγείας και επίσης κατά κύριο λόγο ωφελήθηκε ο αρμόδιος υπουργός, που όλοι οι διοικητικοί του υπάλληλοι και από τους 22 ξεχωρίστε τους 4, είναι 2 γιατροί και 2 νοσηλευτές. Αυτοί πήγαν στα νοσοκομεία, Συγκρό, Συγεννηματάς κλπ. Κλπ. Συσμανόβλιο, μιλάμε για τους 18 από τους 22. Οι 18 είναι διοικητικοί υπάλληλοι. Οι 13, λέει ο κ. Γιάννης, πήγε στο γραφείο του και οι άλλοι 5 ήταν τηλεφωνητές στο Υπουργείο, πήγαν όλοι στο Υπουργείο. Το λέει ρητά και ο Παπαδημητρίου και η κυρία Κρεμαστινού και όλοι οι μάρτυρες. Ποιος οφειλήθηκε λοιπόν? Οφειλήθηκε λοιπόν το Υπουργείο γενικώς και ειδικότερα ο κ. Γιάννης, το πολιτικό του γραφείο. Κεφάλαιο, είδος και ευθύνης του κυρίου Γεωργιάδη. Όλα αυτά που αναφέρω, κύριοι συνάδελφοι, δεν αποτελούν, εγώ δεν λέω επαρκείς ενδείξεις, ούτε αποχρώσεις ενδείξεις. Δεν αποτελούν απλές ενδείξεις περαιτέρω διαρεύνησης. Λέτε μπορείτε αυτά που σας διάβασα τώρα, που είναι ένα 5% από το σύνολο του πρίσματός μου, να τα πάρω και να τα πετάξω στον κάλαθο των αχρήστων ως επιτροπή, η οποία μας εξοδότησε μερική εντολή, η ολομέλεια της Βουλής, να διερευνήσουν σκάνδαλα στον χώρο της υγείας? Όταν το Κελπνό σήμερα, πριν από 2 μέρες, στην έκθεση της επιθεωρήτριας δημόσιας διοίκησης, καταλαμβάνει περίοπτη την πρώτη θέση διαφθοράς, που πριν από το 2015 δεν το γνώριζε κανένας. Πρώτη θέση το Κελπνό στη διαφθορά, λέει η δημόσια διοίκηση. Επιθεωρήτρια. Λέτε ότι δεν συνέβαλε η Επιτροπή σε αυτό? Τα μάλα, τα μέγιστα, να μην πω αποκλειστικώς. Διότι η εργασία μας ήταν σοβαρή, εμπισταμένη, ενδελεχής και εις βάθος. Δεν αφήσαμε τίποτα να πέσει κάτω αδιαρεύνητο και ανεξερεύνητο. Και τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Δια ταύτα. Κύριος Γεωργιάδης ταυτίστηκε απόλυτα με τις θέσεις των διοικητικών υπαλλήλων, μάλιστα επί εδάφους συγκεκριμένων πραγματικών γεγονότων και περιστατικών, τα οποία, αυτό για τους νομικούς θα το πω τώρα, αυτά τα γεγονότα για τα οποία ταυτίστηκε αποτελούν τη βάση της αντικειμενικής υπόστασης των αδικημάτων για τα οποία διώκονται οι διοικητικοί υπάλληλοι του Κελπνό. Επαναλαμβάνω, ο κύριος Γεωργιάδης, εδώ ερωτώμενος, ταυτίστηκε απόλυτα με πραγματικά περιστατικά και γεγονότα που αποτελούν την αντικειμενική υπόσταση όλων των αδικημάτων. Είναι πιθανόν ο κύριος Γεωργιάδης να μην έχει καμία ευθύνη? Ασφαλώς είναι πιθανόν. Είναι πιθανόν όμως να έχει κάποια ευθύνη?
αν το διερευνήσει η εισαγγελία. Επίσης πάλι είναι πιθανό, κύριε συνάδελφε. Εάν πούν μερικοί σήμερα ότι δεν είναι πιθανό, να αποκλείεται να υπάρχει πιθανότητα, σας λέω εγώ μόνο, ότι αυτές οι ενδείξεις ίσως μετατραπούν σε επαρκείς και αποχρώσεις, ας το δηλώσουν δημόσια εδώ και πιστεύω ότι θα διαψευστούν για μία ακόμα φορά. Έχετε διαψευστεί ήδη πάρα πολλές φορές. Άρα λοιπόν, κατακλείδη, πιστεύω ότι όλα αυτά συνιστούν, άλλωστε δεν τα λέμε εμείς, τα είπαν οι μάρτυρες που εξετάστηκαν εδώ, τα λένε τα έγγραφα. Πιστεύω ότι ο κύριος Γεωργιάδης ήταν σε απόλυτη γνώση όλης αυτής της διαδικασίας των υπαλλήλων που πήγαν στο γραφείο του. Δεν γίνονται διαφορετικά. Να μην είναι σε γνώση. Αυτά τα περιστικά όλα τα παραπάνω συγκροτούν ενδείξεις, απλές. Δεν μπορώ εγώ να χαρακτηρίσω ούτε αποχρώσεις ούτε υπαρκείς. Το ήταν αυτό, θα μπορούσε να το κάνει μόνο ένα δικαιοδοτικό όργανο για να ασκεί ποινική δίωξη. Τέτοιο δικαίωμα δεν έχουμε. Γιατί είμαστε εξεταστική των πραγμάτων επιτροπή. Εμείς το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να περιγράψουμε παθογένειες και να διαμορφώσουμε, να μιλήσουμε για το κλίμα και τη βάση πάνω στο οποίο στηρίχθηκαν αυτές οι παθογένειες. Και είναι δυτή η αποστολή μας. Αφενός να κατονομάσουμε και να καταγγείλουμε εκεί που πρέπει να καταγγείλουμε και αφενός να στείλουμε και ένα μήνυμα στο πολιτικό σύστημα και στο νομοθετικό επίπεδο της Βουλής, το οποίο να πάρει οποιοδήποτε μέτρο, να πάρει οποιαδήποτε νομοθετική πρωτοβουλία, ούτως ώστε ποτέ η χώρα μας να μην φτάσει σε αυτή την κατάντια. Χρεοκοπημένη, απαξιωμένη στα μάτια και των πολιτών των δικών της των ίδιων και της διεθνούς κοινής γνώμης και να ψάχνουμε να βρούμε μετά ψιλοστάχυρα. Γιατί ερευνώντας τη διαφθορά την τελευταία 20ετία, αν ψάχνουμε να βρούμε λόγο να επιβεβαιώσουμε το επιχείρημα τη διαφθορά, είναι ευκολότερο να βρεις λόγο στάχυρα και ρε, παρά πιο αποδεικτικό που να επιβεβαιώνει ένα τέτοιο ισχυρισμό. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι όλα αυτά είναι ενδείξεις απλές και τις οποίες αρμόδια είναι η εισαγγελική αρχή, οι δικαστικές αρχές να δώσουν το χαρακτηρισμό. Αν μένει είναι απλές ενδείξεις, παραμένουν, πάει υπόθεση στο αρχείο. Αν όμως λάβουν το χαρακτηρισμό των επαρκών ή των σοβαρών επαρκών ενδείξεων, να αποφασιστούν τα περαιτέρω. Τα αναλύω, έχω και νομικές κρίσεις και σκέψεις στο πόρισμα και το παραπέμπω εκεί. Δύο λόγια και κλείνω ενός λεπτού. Πέρα. Μπορεί κάποιος να πει, μα τόση ώρα μιλάτε κύριε Λάπα και κύριε τη ΣΥΡΙΖΑ για μια υπόθεση 256.000 ευρώ, όταν τα υπόλοιπα κεφάλαια το κελπνό είναι δεκάδων ή και εκατοντάδων εκατομμυρίων. Έχετε δίκιο. Όμως θα θυμηθώ μια φράση του Ελίτη όταν έπαιρνε τον Νόμπελ λογοτεχνίας στην Ζωγική Ακαδημία, που έλεγε ότι αυτή η χώρα είναι μικρή, βέβαια, λέει, σε χώρο, αλλά είναι τεράστια σε έκταση χρόνου. Έτσι περίπου ισχύει και στο κελπνό. Μπορεί να είναι μικρό σε οικονομικό βάθος και έδαφος, είναι τεράστιο όμως από άψη ηθικών και πολιτικών αλλά και νομικών συνειπιών. Ας μην κάνουμε παραλληλισμό τώρα με Αλ Καπόνε, δεν είναι η τέτοια περίπτωση εδώ πέρα. Λοιπόν, τρέχοντας τροχάντα, κύριε Πρόεδρε, σε ένα λεπτό λέω και για τα άλλα κεφάλαια. Υπάρχει στο πόρισμά μου, κύριε Πρόεδρε, το θέμα της αγοράς του κτηρίου. Γι' αυτό θα μιλήσει ειδικότερα ο Γιάννης Θεοφύλακτος που το πραγματεύτηκε. Εγώ έχω να πω μόνο να διατυπώσω τρία ερωτήματα. Υπήρξε αλάτωση της δημόσιας περιουσίας από αυτή την αγορά? Δεύτερον, ήταν φωτογραφικός ο χαρακτήρας της προκήρυξης? Αναφέρω ένα αποδεικτικό στοιχείο. Η κυρία οικονόμου, ερωτώμενη εδώ ότι έτσι έγινε, τι λέτε? Εάν είναι έτσι όπως τα λέτε, λέει, δεν έχω καμία αντίρρηση να χαρακτηρίσω την προκήρυξη φωτογραφική. Το λέω για να μην λέτε ότι τα βάζουμε από το μυαλό μας. Τρίτον, ήταν εύλογο και αληθινό το τίμημα των 17,5 εκατομμυρίων? Ήταν υπερβολικό, υπέρογκο και καταχρηστικό? Και τέταρτον, εκτός του Προέδρου του Κελπνού για αυτή την αγορά, υπάρχουν και ευθύνες άλλων διευθυντικών στελεχών? Εδώ, επειδή ακούω τα ραδιόφωνα και τηλεοράσεις, και επειδή ο κύριος Περουτζάκος είπε ότι εγώ δεν ήταν σε γνώση του τότε αρμόδιου υπουργού, υπενιγμός ή διατύπωση ευθείας καταγγελίας. Εις βάρος του τότε υπουργού, είμαι υποχρεωμένος να πω ότι επειδή σήμερα που μιλάμε ισχύει το άρθρο 86 και επειδή η απιστία είναι το καταξοχήν υπουργικό αδίκημα, οι ευθύνες του αρμόδιου υπουργού είναι παραγεγραμμένες. Δάνειο. 225 εκατομμύρια δάνειο για αγορά εμβολίων και αντιοικών φαρμάκων με λήψη δανείου με την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου. Εδώ ποιο είναι το τραγικό? Όταν πλέον διαπιστώθηκε ότι από τα 16 εκατομμύρια εμβόλια χρησιμοποιήθηκαν γύρω στις 300.000, δηλαδή το 5%, το 95% είναι ακόμα σε αποθήκες και σαπίζει. Και είναι δυστύχημα αυτό για το ελληνικό κράτος, την ελληνική κοινωνία, το ελληνικό πολιτικό σύστημα και τραγικό για τον Έλληνα πολίτη που κατατρίχεται από τις συνέπειες της χρεοκοπίας. Όταν λοιπόν διαπιστώθηκε πλέον ότι δεν χρειάζεται δεύτερη δόση και είναι άχρηστα και επιστρέψαμε και γλιτώσαμε και από χρήματα,
Τα χρήματα δεν επιστράφηκαν στην τράπεζα που επιλήφθηκε το δάνειο. Να ξεχρεωθεί το ελληνικό δημόσιο. Πού πήγαν? Περί ανέμων και υδάτων στο Κυλπνό. Διερευνά ήδη η εισαγγελία που πήγαν και τι έγινε. Άλλωστε τα 90 εκατομμύρια έλλειμμα, αν προσθέστηκε αυτά, 89. Τα 89, τι γίνεται, ρε παιδιά, πού πήγαν τα λεφτά αυτά? Τα δούμε, οψόμεθα. Εδώ όμως για τα θέματα του δανείου έχω να πω το εξής. Καμία χώρα στην Ευρώπη, κύριε Πρόεδρε, οι γιατροί εδώ θα με το επιβεβαιώσουν, δεν παρήγγειλαν προκαταβολικά εκατομμύρια δόσεις εμβολίων και αντίκα. Τι κάνανε? Παραγγείλαν τμηματικά. Δηλαδή, 1 εκατομμύριο εμβόλια. Φτάναμε στο 80% κατανάλωση της πρώτης δόσης. Βλέπουμε ότι χρειάζεται και δεύτερη δόση, άλλο 1 εκατομμύριο. Και το δεύτερο εκατομμύριο, το 80% καταναλώθηκε, τρίτη δόση. Έτσι, θα φτάναμε στο 5% των εμβολίων και το 95% των εμβολίων και της δαπάνης. Δηλαδή, από τα 225 εκατομμύρια, τα 210 δεν θα τα έχει πληρώσει το ελληνικό δημόσιο. Καταλαβαίνετε λοιπόν γιατί μιλάμε. Είναι άξιο διερεύνησης. Ασφαλώς είναι άξιο διερεύνησης. Εδώ όμως είμαι υποχρεωμένος, για να είμαι ειλικρινής, από κάτι. Η υπόθεση αυτή διερευνήθηκε παλιότερα από την εισαγγελία και έχει μπει στο αρχείο. Μαθαίνω ότι έχει ανασυρθεί από το αρχείο εν ώψη των δεδομένων της Επιτροπής που βρίσκεται. Πάντως είμαι υποχρεωμένος να πω ότι σε πρώτη φάση κοιτείται στο αρχείο. Τρίτον, αγορά θερμικών καμερών. Εδώ σηκώνω τα χέρια. Όσα γράφω για τις υπόνοιες, για τις ενδείξεις, για την. Εισάγεται μια θερμική κάμερα, αυτή η θερμική κάμερα, από μια εταιρεία Α, 7.000 ευρώ, πριν τη σύμβαση, να μεταπολείται στη δεύτερη αμέσως από λίγες μέρες σε 10.000. Από τη δεύτερη στην τρίτη, 12.500. Από τη τρίτη στην τέταρτη, 25.000. Και τελευταία η τέταρτη να προμηθεύει το Κελπνό με 50 ή 45.000, είπε ο κ. Πυροτσάκος. Είναι δυνατόν, κύριε συνάδελφοι, κύριε πρόεδρε, αυτό να γίνει δεκτό από την κοινή λογική, από τα συναλλακτικά ήθη, από την καλή πίστη και από την κοινή λογική, με λάμδα το κεφαλαίο και κεφαλαίο της λογικής? Νομίζω όχι. Αν κάτι αξίζει ιδιαίτερης διερεύνησης, γιατί αυτές οι ενδείξεις δεν είναι απλές, είναι επαρκείς. Και καλούμε την εισαγγελία να ασκήσει ποινική δίωξη για το θερμικό καμερών. 5.200 η αγορά, 2,5 εκατομμύρια, δηλαδή πάνω από το 50% μόνο οι δαπάνες χρήσης και χειρισμού. Σε ποια? Στην εταιρεία η οποία εκτελούσε, κύριε Νικολόπουλε, όχι τεχνολογικές, όχι εργασίες logistics, όχι ηλεκτρονικές εργασίες, όχι λογισμικού, οικοδομικές εργασίες. Έφτιανε το κτίριο του Κελπνό. Αυτή η εταιρεία προμήθευσε. Και γιατί, ξέρεις γιατί προμήθησε? Μία μέρα λέει ο κύριος Πυροτσάκος, εκεί που τον έβλεπα, λέει, ξέρεις, λέει, σκέψου να πάρω κάποιες κάμερες. Ψάχνω να βρω, λέει, στα site. Το κάνω εγώ, λέει ο διευθυντής της Μέγκα. Αυτό που θα μπορούσε να κάνει ένας απλός μαθητής στο γυμνασίο δεν το έκανε το Κελπνό. Δεν το έκανε οι διαρθρωμένες, υψηλού κύρους εμπειρίας και επιστημοσύνης υπηρεσίες του αρμόδιου Υπουργείου Υγείας. Δεν το έκανε το Υπουργείο Υγείας. Ολόκληρη η υπηρεσία διαρθρωμένη το έκανε ο υπεύθυνος της οικοδομικής εταιρείας που έκανε οικοδομικές εργασίες στο Κελπνό. Αν εδώ δεν έχουμε υπαρκείς ειδήξεις, πού άραγε έχουμε? Και τελειώνω. Και αυτή πήγε στο αρχείο? Όχι, αυτή δεν υπάρχει. Αυτή η υπόθεση διερευνάται. Αντικαρκινικός έρανος. Πράγματι, διαπιστώθηκε από τα έγγραφα που μας στείλανε εδώ πέρα ότι από τα 6,5 εκατομμύρια διατέθηκαν τα 2 εκατομμύρια για το Εθνικό Αρχείο Νεοπλασιών και 1,5 εκατομμύριο για εκστρατεία ενημέρωσης. Θέτω τα 2 και το 1,5 και μας κάνει 3,5. Από τα 6,5, κύριε συνάδελφε, εκφανίζεται ένα ποσό 810.000 ευρώ. Δεν λέω αν καλό ή κακό δόθηκαν τα χρήματα αυτά, 2 εκατομμύρια και 1,5 εκατομμύρια. Το βρει η δικαιοσύνη. Τα 810.000 ευρώ πού πήγαν? Από τα 6,5 εκατομμύρια. Ερώτημα. Δημόσια το απευθύνω προς τους αρμοδίους. Δεν λέω τίποτα άλλο για αυτή την υπόθεση. Σύμβαση και προ ο Κανά. Θα την αναπτύξει ο Γιάννης ο Θεοφύλακτος που το έχει κάνει το κεφάλαιο. Και κλείνω, κύριε Πρόεδρε, με 3-4 περιπτώσεις μόνο επικεφαλίδα που είναι άξιες μίας. Θα θυμίστε ασφαλώς τις συμβάσεις συντήρησης του κτηρίου. 145.000 εξίσως για 2 ορόφους. Σήμερα το Υπουργείο Υγείας πληρώνει τα μισά για πολυόροφα κτίρια. Θα θυμάστε επίσης και τη σύμβαση της σύντησης. Φακές, κρέας, μοσχάρια κλπ. 12,5 ευρώ. Ό,τι πάρεις 3, άστο αυτό, κάτι έχει ένα τάλιρο. Είναι αμίστομα. Αυτά ήταν για συντήρηση. Ναι, για συντήρηση λέω. Θυμίζω τα εικονικά τιμολόγια. Δεν ξέρω τελικά τι κατάληξη είχε. Αν ξέρει κάποιος τι κατάληξη είχε το διοικητικό, το φορολογικό δικαστήριο, όπου εκεί είχαμε έκδοση εικονικών φορολογικών στοιχείων 1.450.000. Τονίζω το φαινόμενο της συστηματικής κατάτιμησης των συμβάσεων κατά παράβαση του Υπουργικού Διατάγματος 60 το 2007. Δεν ήθελα να το πω, αλλά δεν.
κάτι μέσα στον εγκέφαλό μου, κύριε Πρόεδρε, μου λέει ένα νεύρο εδώ, πες οπωσδήποτε. Μύριο, γιατί λέτε, προκειμένου να κάνει ενημερωτική εκστρατεία για θέματα δημόσιας υγείας. Δεν μπορούσε να το κάνει το αρμόσιο, το αρμόδιο. Με τι κριτήρια, με ποιο σκοπό, με ποια αποτελεσματικότητα. Το αφήνω να αιωρείτε για να δείτε, να καταλάβετε γιατί επιτέλους αυτή η κακόμερα χρεοκόπησε. Επίλογος, κύριε Πρόεδρε, υπάρχει επίσης ένα τεράστιο κεφάλαιο της διαφημιστικής δαπάνης, όπου εκεί πρόκειται ο κλέψας του κλέψαντος, ο κλέψαντα. Δεν εννοώ με την έννοια της κλοπής, εννοώ με την παροχή. Δεν ξέρω αν υπάρχουν ποινικά δικαιώματα και ποια, θα τα βρει η δικαιοσύνη. Όμως ήταν τέτοια τα ποσά και με τέτοιες γελίες εκτιμήσεις και κριτήρια να δίνουν site το πρωί, που ανοίγει το πρωί και τελειώνει το βράδυ, να δίνουν συστηματικά σε 1, 2, 3 ηλικιώδη ποσά. Ένα μέσο πήρε το 50% του συνολικού όγκου της διαφήμισης, κύριε Πρόεδρε. Ένα από τα χιλιάδες. Ένα από τα, πήρε το 50% της διαφήμισης. Χωρίς διαγωνισμούς, χωρίς ούτε καν πρόσκληση δημοσίου ενδιαφέροντος, χωρίς κριτήρια, χωρίς επιλογές, χωρίς αιτιολογήσεις. Όλα αυτά δεν τα λέμε εμείς, τα λένε τα πορίσματα του ΣΕΙΠ και όλων των αρμοδίων υπηρεσιών. Επίλογος, κύριε Πρόεδρε. Θεωρώ, κύριε Πρόεδρε, ότι η Επιτροπή μας λειτουργήσε για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα όχι κάτω από αντίξωες συνθήκες. Πάντως ένα κλίμα δυσπιστίας, γιατί ο έλεγχος που έπρεπε να γίνει εκ μέρους και της Επιτροπής μας και των αρμοδίων άλλων οργάνων και ελεγκτικών αρχών και εισαγγελίων δευτεράς και το μεικτού κλιμακείο έβρισκε απέναντι ένα τείχος διαφωνιών, άρνησης και παρακόλλησης του έργου τους και του έργου μας, όπως διαπιστώνω τα δύο πορίσματα εκ μέρους των διοικητικών υπαλλήλων του Κελμνό. Δυστυχώς ο τείχος αυτός έπεσε. Ήταν η γευσανίδα που έπεσε, κύριε Νικολόπουλε. Δεν ξέρω αν αποκάλυψε τι και πώς, δεδομένου ότι τα αρχεία του 12, του 13, του 14 ήταν εξαφανισμένα. Επειδή ήταν εξαφανισμένα, δεν μπορούσαν να προσδώσουν το χαρακτηριστικό έλλειμμα τις διαφορές των 89 εκατομμύριων πραγματών. Δεν είχαν τα έγγραφα, τα παραστατικά. Κλείνοντας λοιπόν, εκφράζω μια ευχή, κύριε Πρόεδρε. Θεωρώ ότι η συνεργασία που είχαμε όλοι μας, όλων των πλευρών, οι βουλευτές, όλοι, νομίζω όλοι οι βουλευτές, στόχευαν πράγματι στην αποκάλυψη. Ερωτήσεις, με προσκόμιση εγγράφων, που πολλοί από εμάς μπορεί να κάναμε λάθη, μπορεί να υπερτονίσαμε μερικά πράγματα, μπορεί να βλάψαμε ακόμα και κάποιους ανθρώπους με την έννοια ότι ξέρετε ότι όταν φτάνει βαθιά το κόκαλο, στο κόκαλο το μαχαίρι, πονάει το κόκαλο. Εμείς δεν πονάει, το κόκαλο πονάει. Όταν λοιπόν το μαχαίρι φτάνει βαθιά στο κόκαλο, πονάει, προκαλεί πόνο. Αυτό είναι το συνέστημα. Μπορεί να πονέσαμε κάποιους ανθρώπους και κάποιες υπηρεσίες, όμως ο στόχος μας ήταν ένας, να υλοποιήσουμε την απόφαση, την ομόφωνη απόφαση Λομέλιας, που ήθελε να διερευνήσουμε τα σκάνδαλα στον χώρο της υγείας. Και νομίζω ότι, αν όχι σε απόλυτο βαθμό, σε ένα πολύ ικανοποιητικό βαθμό, έχουμε επιτελέσει αυτό το έργο μας. Και νομίζω ότι αυτή η ικανοποίηση, ότι επιτελέσαμε σε κάποιο ικανοποιητικό βαθμό το έργο που μας έδειξε η Βουλή, ανοίξει σε όλους μας, ανεξαρτήτως πολιτικής θέσης, αντίληψης και παράταξης. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Λάπα, για την παρουσίαση.